Κοιτάζω απέναντι τη φωτογραφία του λιμανιού του Πειραιά. Το λιμάνι από τη φύση του είναι ένας τόπος που ανοίγεται στον ορίζοντα, που ανοίγεται στον ξένο, στον άνθρωπο και οικειοποιείται με την θετική έννοια, ιδέες, ανθρώπους, καταστάσεις. Το λιμάνι από τη φύση του είναι ένα κλειστό σύνορο. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία και κατάσταση. Ειδικότερα το λιμάνι του Πειραιά, με τις γειτονιές του, γνωρίζει τι σημαίνει προσφυγιά. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές στη χώρα μας. Η προσφυγιά στην Ελλάδα μοιάζει με μια έκτακτη κανονικότητα. Κάθε 20-30 χρόνια, για διάφορους και διαφορετικούς λόγους, δημιουργούνται κύματα προσφύγων. Το 1922 έχει αφήσει τα θετικά αποτυπώματα της προσφυγιάς σε αυτή εδώ την ευλογημένη πόλη, σε αυτόν τον Πειραιά, στο λιμάνι αυτό. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ξανά σήμερα ο Πειραιάς μοιάζει να είναι μια μεγάλη πόλη, μια μεγάλη περιοχή υποδοχής, φιλοξενίας, αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και αγάπης. Έτσι όπως κάθε περιοχή της Ελλάδας μπορεί με έναν σχεδιασμό να αποδειχθεί για λιγότερους ή περισσότερους πρόσφυγες που ο πόλεμος τους πρόχνει και η απελπισία τους οδηγεί να φύγουν από τις περιοχές τους, που μια απάνθρωπη και έξω από την παράδοση τη θετική του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού, πολιτική, μεγάλων κρατών, φαίνεται ότι αρνείται να αντιμετωπίσει κατάμαρα την πραγματικότητα και κλείνονται όλοι προς τους εθνικούς εγωισμούς τους, ξεχνώντας και τις ευθύνες των δικών τους υπεριαλιστικών επιδιώξεων, που είναι αιτία του δράματος, η βασική αιτία του δράματος, του πολέμου δηλαδή στη Μέση Ανατολή και στη Συρία τώρα. Αυτοί που ξεχνούν λοιπόν τις ευθύνες τους για όσα έχουν συμβεί και ξεχνούν τις ευθύνες τους απέναντι στους ανθρώπους, τα καραβάνια των προσφύγων. Η μικρή Ελλάδα με τις μεγάλες δυσκολίες αυτής της περιόδου αποδεικνύει ότι δεν ξεχνά το ανθρωπιστικό της καθήκον. Δεν ξεχνά, αν θέλετε, και τον πολιτικό ρόλο που της αποδίδει η γεωγραφική της θέση. Γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, το ακραίο σημείο της Ευρώπης είμαστε γεωγραφικά, με τον υπόλοιπο κόσμο της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Αυτή λοιπόν η γεωπολιτική θέση της χώρας, αλλά και παραλαμβάνω το ανθρωπιστικό της καθήκον, επιβάλλει να ακολουθούμε μία πολιτική και να προσπαθούμε να επιβάλλουμε ή να υποβάλλουμε αυτή την πολιτική και στα κέντρα λήψη των αποφάσεων τα ευρωπαϊκά. Αύριο είναι η σύνοδος κορυφής. Και εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένες θέσεις που αφορούν την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Οι ειδωμένοι που βλέπουμε στις τηλεοράσεις είναι ντροπή για την Ευρώπη. Το ξαναλέω, οι ειδωμένοι είναι ντροπή για την Ευρώπη. Και είναι προφανές ότι μια Ευρώπη που συνεχώς οπώνει τύχη ανάμεσα στα κράτη της, έστω για το θέμα το προσφυγικό, φαίνεται ότι είναι αδύναμη να προσθέσει πολιτικές ενοποίηση πολιτικής του χώρου της. Προσβλέπουμε λοιπόν σε αποφάσεις που θα δίνουν λύσεις στο προσφυγικό όσο είναι δυνατό, βήμα-βήμα, σε συνεργασία με την Τουρκία που έχει υποσχεθεί ορισμένα βήματα, αύριο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Αλλά δεν περιμένουμε μόνο. Το έχουμε αποδείξει. Οργανώνουμε την υποδοχή, τη φιλοξενία, την εγκατάσταση προσωρινού για τους περισσότερους, ίσως για ορισμένους κάπως μεγαλύτεροι στη χώρα μας, το προσφύγιο. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Κανένας πρόσφυγας μόνος του, κανένα παιδί αφημένο στην τύχη του. Σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά, σε όλη την Ελλάδα,
πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει μια ανοιχτή αγκαλιά. Το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία και με την UNICEF που έχει εμπειρία σε σχέση με την εκπαίδευση των προσφύγων, όπως και η κυβέρνηση σε συνεργασία με την ύπαρτη αρμοστία του ΟΗΕ, προχωρούμε σε σχεδιασμούς προκειμένου να υπάρξει σε πρώτο στάδιο η κοινωνική εκπαίδευση των προσφύγων και ιδιαίτερα των παιδιών και μάλιστα των ασυνόδευτων παιδιών, γιατί οι εικόνες δείχνουν ότι οι πρόσφυγες, το μεγαλύτερό του μέρος είναι οι οικογένειες με μικρά παιδιά. Προχωρούμε σε σχεδιασμούς για την εκπαίδευσή τους και γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στην προηγούμενη περίοδο, σε άλλες συνθήκες, υπήρξαν όμως και τα πέληξαν ένας παράγοντας μιας δημοκρατικής αντιμετώπισης, εκπαίδευσης και ένταξης όπου χρειάστηκε εκατοντάδων χιλιάδων προσφυγόπουλων στη χώρα μας. Ήταν η βασική δύναμη αντιρατσισμού σε μια κοινωνία όπου υπήρχαν τότε, θα θυμάστε, σήμερα δεν τις διακρίνουμε έντονα είναι αλήθεια, κάποιες φωνές προσβολής του άλλου. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές, δεν περίμεναν το δικό μας σήμα. Ήδη είναι έτοιμοι και ξεκινούν εθελοντικά να προσφέρουν. Και το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί μέσα από έναν σχεδιασμό να ζητήσει και την αναγκαία οικονομική κάλυψη δράσεων εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αλλά και εκπαίδευση των νέων παιδιών στο άμεσο διάστημα. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί στα χωριστό, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας ή μικρά παιδιά. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν άνθρωποι που θα διδάσκουν στα παιδιά και την ελληνική, αλλά και κάποια ευρωπαϊκή γλώσσα. Δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς θέλουν να πάνε να εγκαταστούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι αναγκαίο να σταθούν τα παιδιά πέρα από το φαγητό, που είναι αναγκαίο, πιστεύει ότι υπάρχει και αυτό που λέμε όλος ο πολιτισμός που του ζήνεται, τα πολιτιστικά αγαθά που του ζήνεται. Φίλοι και φίλες, ο στόχος της αντιμετώπισης του προσφυγικού στη χώρα μας είναι ένας πανεθνικός στόχος. Το πάνελ, το οποίο συμμετέχουν και η Εκκλησία της Ελλάδος και οι πρόσωποι της αυτοδιοίκησης και οι πρόσωποι διαφόρων κοινωνικών φορέων, η ίδια η συγκρότηση του κοινωνικού, όπως ονομάζεται, φόρου προσφύγων, δείχνει ότι μπορούμε με ενωτικό τρόπο και με ανθρωπιστική κατεύθυνση να διαχειριστούμε αυτή τη μεγάλη και βαροφανή προσφυγική κρίση που έρχεται και επικάθεται πάνω στην δική μας, τη σημαντική οικονομική κρίση. Και δείχνει ότι υπάρχει ένα απόθεμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, δημοκρατικής συνείδησης στην κοινωνία μας, οριζόντια, ανεξάρτητα τι ψηφίζει ο καθένας. Διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, ο άλλος, ο ξένος, λέγεται, είναι πρόσωπο του Θεού, είναι εικόνα του Θεού, κατ' εικόνα και καθομοίωση, επλάστη ο άνθρωπος, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Και μου κάνει εντύπωση όταν από υπερχριστιανικούς κύκλους, το βάζω εισαγωγικά, ακούγονται ξενοφοντικά μηνύματα. Η Εκκλησία της Ελλάδος, με την κεντρική θεσμική της εκπροσώπηση, με τον Αρχιεπίσκοπο, με την Διεθνή Ιερά Σύνοδο, είναι σε μια κατεύθυνση έμπρακτης αλληλεγγύης. Ο πρόσφυγα. Θα ήθελα να τελειώσω αυτή την σύντομη παρέμβασή μου λέγοντας ότι είναι αναγκαίο πέρα από τα υλικά και τα εκπαιδευτικά αγαθά που θα προσφέρουμε να είμαστε κοντά στους πρόσφυγες και να τους πληροφορούμε. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα των προσφύγων που τα αντιμετωπίζουν είναι η παραπληροφόρηση. Η κακή πληροφόρηση, η ασφαλμένη πληροφόρηση. Να τους πληροφορούμε για την πραγματικότητα, για τις δυνατότητες που έχουν, πού να πάνε, για τα δικαιώματά τους. Να τους πληροφορούμε προκειμένου να μην έχουμε φαινόμενα, φαινόμενα πληγμών όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στους χυμάρους της Βαλκανικής. Και πιστεύω ότι υπάρχει μια ευτυχή συγκυρία, η συγκυρία μιας προοδευτικής κυβέρνησης της χώρας μας, η οποία εξ αρχής έθεσε τη γραμμή του ανθρωπισμού και των δημοκρατικών αξιών ως
μη συζητήσιμο απροϋπόθετο προϋπόθεση, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το προκλητικό πρόβλημα και εδώ και στην Ευρώπη. Και αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς και της προοδευτικής πολιτικής και ακρίβωσης είναι προφανές ότι ανοίγει δρόμους και στην Ευρώπη, είναι ένα παράδειγμα και για την Ευρώπη, ότι δεν είναι αυτονόητη η αναδίκωση στους εθνικούς εγωισμούς, αλλά ότι είναι δυνατόν να υπάρξει με κόστος την αλήθεια και με ανάγκη πληροφόρηση των πολιτών της Ευρώπης ένας άλλος δρόμος, όχι μόνο για το πρόσφυγα, αλλά για όλη την Ευρώπη. Γιατί το πρόβλημα των προσφύγων δεν είναι ένα πρόβλημα που θα τελειώσει σε ένα-δύο μήνες, ούτε ένα παράπλευρο πρόβλημα. Το θέμα των προσφύγων ουσιαστικά μας βάζει να σκεφτούμε την πορεία της Ευρώπης. Αν θέλουμε μια Ευρώπη των αγορών, μια Ευρώπη των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και των συναπόλυτων μεγάλων εθνικών εγωισμών, είναι αυτό είναι μια Ευρώπη για όλους που έχουν ανάγκη, για όλους που μπορούν να οικονομήσουν ένα δημοκρατικό και κοινωνικό μέλλον.